άναψαν τα αίματα μεταξύ Ανδρέα Μαζαράκη και Νίκου Νικολόπουλου με αφορμή τη συνεχή αρθρογραφία στελεχών τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να είναι υποψήφιο δήμαρχο ο Νίκο Νικολόπουλο. Ο Ανδρέας Μαζαράκης εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως ο Νικολόπουλος δεν κάνει ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας. Άμεση ήταν η αντίδραση του βουλευτή. Δεν ζήτησα και δεν ζητώ το κλειδί της πόλης από κανέναν κατά φαντασία κομματάρχη, από κανέναν παράγοντα, από κανέναν ισχυρό. Τα κλειδιά της πόλης τα έχει ο σπιτονικοκύρης και είναι ένας αυτός. Είναι ο πατραϊκός λαός. Αυτός λοιπόν θα δώσει το κλειδί της πόλης εκεί που θέλει. Και αν όντως η δικιά μου υποψηφιότητα του δίνει τη δυνατότητα να μην ψηφίσει κατά ανάγκη κάτι που δεν το πιστεύει, κάτι που μυρίζει ναφθαλίνη, κάτι που έρχεται από παλιά, κάτι που αρνείται την κάθε πρόοδο, τότε νομίζω ότι δεν έχει κανένα το δικαίωμα να πει όχι. Είμαστε εδώ, θα το μετρήσουμε τον επόμενο καιρό. Αλλά δεν θα είμαι εγώ εκείνος που με την άρνησή μου θα καταδικάσω την Πάτρα σε άλλα 4 χρόνια να ζει στο σκοτάδι. Στο μεταξύ συνεχίστηκαν και σήμερα οι αντιδράσεις για την τακτική Μαζαράκη. Μάλιστα το μέλος της ΝΟΔΕ, Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος, ζήτησε την παραίτηση. Έχει φτάσει ο κόμπος ο Χθένη, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στη σειρά τους. Απλά λέω το αυτονόητο ότι η ΝΟΔΕ, το όργανο της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είναι συλλογικό όργανο δημοκρατικό και δεν είναι one man show. Ο κύριος Μαζαράκης χρησιμοποιεί το άρμα της ΝΟΔΕ για προσωπικούς σκοπούς. Δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ κάποια απόφαση στην Ομαρχιακή, απλά πάμε συζητάμε φιλολογικά και μετά μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο κύριος Μαζαράκης κινείται έτσι και ο κύριος Μαζαράκης κάνει αλλιώς. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει και κάποια στιγμή πρέπει να λειτουργεί συλλογικά και δημοκρατικά το όργανο και να παίρνει το όργανο τις αποφάσεις και όχι ο κύριος Μαζαράκης ατομικά. Έχω να πω ότι ο κύριος Μαζαράκης έχει μια σειρά ενεργειών όπου ενεργεί από μόνος του, μαζί με το περιβάλλον του και απαξιώνει το όργανο και όλοι εμείς που αποτελούμε το όργανο της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Το τι λέει κάποιος ο οποίος, καλό θα είναι, δεν θα σχολιάσω εγώ τις δηλώσεις του πρόεδρου της ΝΟΔΕ, αλλά όταν είσαι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Δεν είσαι το φυσικό πρόσωπο, έχεις μια ιδιότητα. Ναι. Όταν μιλάς όμως με μια ιδιότητα δεν πρέπει να κάνεις αγοραίες εκφράσεις.